Κυρίες και κύριοι, είμαστε κοντά σας στο τρίτο μέρος της εκπομπής σχολιάζοντας την επικαιρότητα μαζί με τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, τον στρατηγό, τον κύριο Λάζαρο Καμπουρίδη και τον κύριο Γιώργο Βλάχο. Συνεχίζουμε την ανάλυση των γεγονότων. Σας καλησπερίζω εκ νέου όλους. Και πηγαίνοντας τον κύριο Βλάχο για να κάνει το ερώτημα που τον διέκοψα. Ο κύριος Βασιλιάδης περιέγραφε ότι σήμερα πήγε και έβαλε βενζίνη και είναι ακριβότερη από την τιμή που είχε βάλει νωρίτερα και είπε τη λέξη «έχουμε συνηθίσει αυτά στην Ελλάδα». Είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια που είπατε, κύριε Βασιλιάδη. Το πρόβλημα της Ελλάδος και των Ελλήνων είναι ότι έχουμε συνηθίσει να μας λέει λατούν, να μας γδέρνουν, να ξεφτιλίζουν τα πάντα και να μην αντιδράμε. Διότι εσείς είπατε κάτι. Σε μια κρίση συσπυρώνεται ο λαός δίπλα από την εξουσία, από την κυβέρνηση. Εγώ όμως, κύριε Βασιλιάδη μου, είδα να υπάρχει κρίση στη γειτονιά μας, να χτυπά το Ιράν, το Ισραήλ και ο Πρωθυπουργός να κάνει μπάνια στην Κρήτη. Με συγχωρείτε. Τι ασφάλεια μπορεί να μου παρέχει η εικόνα ενός Πρωθυπουργού που γίνεται χαμός στη γειτονιά μας και κάνει μπάνιο στην Κρήτη? Γιατί να τον ψηφίσω, για να μου δώσει τι ασφάλεια να μου δώσει? Να πάω να κάνω μπάνια στην Κρήτη? Όχι, απλά αν η άλλη σας επιλογή είναι ο κύριος Κασελάκης, μάλλον τελικά Μητσοτάκη θα ψηφίσετε. Μα με συγχωρείτε, να σας πω κάτι. Πρέπει να σας πω ότι μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί κάποιοι μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, λένε ο Κασελάκης θα μπορούσε να ήταν άνετα αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης θέλω να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να αισθάνεται πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, διότι αν ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος άνοιγε το κόμμα του και μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μπουν στο κόμμα της Ελληνικής Λύσης, σήμερα ο Βελόπουλος θα χτυπούσε 20%. Θα ήταν κόμμα εξουσίας. Άρα το γεγονός ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος βλέπει το κόμμα της Ελληνικής Λύσης σαν προσωπική υπόθεση είναι υπέρ του κύριου Μητσοτάκη ουσιαστικά. Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, έχετε δίκιο. Είναι ένα προσωποπαγές κόμμα αυτού του κυρίου Βελόπουλου, αλλά αυτό νομίζω είναι θέμα να το κατανοήσει ο κύριος Βελόπουλος και να ανοίξει βεβαίως το κόμμα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σε κάτι. Βεβαίως. Αλλά επειδή ακούω το Μητσοτάκη να τον βρίζει, να τον ευγνωμονεί πρέπει, όχι να τον βρίζει. Κάνει λάθο το βρίζει. Πάμε, κύριε Βασιλιάδη. Στρατηγέ, διάβασα δήλωση του Προέδρου της Γαλλίας, του κύριου Μακρόν, ο οποίος δηλώνει πως αναχαιτήσαμε πυράβλους και ντρόν των Ιρανών πάνω από την Ιορδανία και ότι κάναμε το καθήκον μας. Δηλαδή, εδώ υπήρξε μια άρση συνεργασία όλες τις Δύσεις για να αντιμετωπίσουμε ένα Ιράν. Τόσο πολύ μεγάλη δύναμη έχει το Ιράν. Κάτι που δεν βλέπω να έχετε όλη η Δύση για να αντιμετωπίσει τον τουρκικό κίνδυνο στην Κύπρο. Επαντίας δίνουμε παράδεισο στους Τούρκους συνέχεια, λεφτά δηλαδή. Και ξεχνάμε την κατοχή του βορείου κομματιού της Κύπρου, του 37%. Και για το Ισραήλ, τα πάντα. Για την Ουκρανία, τα πάντα. Για την Κύπρο, τίποτα. Ούτε η Γαλλία, ούτε οι Άγγλοι, ούτε οι Αμερικάνοι, τίποτα, στρατηγέ. Στο πρώτο κομμάτι, δηλαδή όσον αφορά τον Ιρανικό στρατό, πρέπει να πούμε ότι ο Ιρανικός στρατός έχει αναπτύξει τεχνολογία στα θέματα βαλιστικών πυράβλων, στα θέματα μη επαδρομένων αεροσκαφών μεγάλων βεληνικού εξοπλισμένων και πυράβλων κρούζ. Μέχρι εκεί, δηλαδή ο στρατός του έχει παλιά οπλικά συστήματα, δεν έχει αεροπορία ή έχει μια πολύ μικρή με απαρχαιωμένα αεροσκάφη, δεν έχει δυνατότητες και η απειλή του είναι αυτή η οποία προέρχεται από την τεχνολογία που ανέφερα πριν. Όσον αφορά το θέμα της Κύπρου, υπάρχει, ξέρετε, το βασικό δόγμα που το έχει περιγράψει και ο Θουκυδίδης, λοιπόν, ότι αυτή τη στιγμή έχω τη δύναμη, κατέχω ένα κομμάτι εδάφους και μετά παραβλέπω το διεθνές δίκαιο γιατί είμαι ισχυρός, αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει δίκαιο, δεν υπάρχει διεθνής κοινότητα η οποία είναι ικανή να πούν να βγάλουν τους Τούρκους από την κατεχόμενη Κύπρο. Είναι γνωστή η διπλοπροσωπία της Δύσης και το βλέπουμε, το είδαμε και στην Ουκρανία, το βλέπουμε και σε άλλες περιπτώσεις όπως αυτή περιγράφεται τώρα. Και όταν έρχεται η συζήτηση στην Κύπρο, βλέπουμε ότι ανέχεται μια Τουρκία να κατέχει παράνομα εδώ και 50 χρόνια σχεδόν το βόρειο τμήμα της, το 37,5% της Κύπρου. Στρατηγέ, αυτό είναι μια πραγματικότητα της ζωής. Στρατηγέ, προχθές μάλλον οι Άγγλοι χρησιμοποίησαν τις βάσεις για να απογειωθούν και προσγειωθούν τα αεροσκάφη τους, τα πολεμικά αεροσκάφη,
δεν είχαν ενημερώσει ως όφυλαν την κυπριακή ηγεσία, τον κύριο Χριστοδουλίδη, ότι εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τη βάση απόψε για να προστατεύσουμε τους φίλους μας τους Ισραηλινούς. Και θέλω να σας ρωτήσω πόσο κινδυνεύει η Κύπρος λόγω συμμετοχής των Άγγλων, οι οποίοι κάνουν τις επιχείρησεις μέσα από τις βάσεις που έχουν στο νησί μας. Κοιτάξτε, σε τέτοιες περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείς αεροσκάφη για πολεμικούς σκοπούς, εγώ δεν λέω αν είναι σωστό, είναι λάθος. Αφού προβλέπεται να ενημερώσουν την κυπριακή ηγεσία, είναι λάθος. Αλλά οι Άγγλοι επικαλούνται την απορριτότητα η οποία θα πρέπει να επισκιάζει μια πολεμική αποστολή. Γιατί να ενημερώσω μπορεί να διαρρεύσει και μετά να κινδυνεύσουν τα πληρώματα των αεροσκαφών. Λοιπόν, τώρα η Κύπρος, σίγουρα όταν υπάρχουν αγγλικές βάσεις οι οποίες από εκεί απογειώνονται αεροσκάφη, μπορεί να στοχοποιηθεί ως βάση, άρα λοιπόν και κυπριακό έδαφος. Υπάρχει μια τέτοια περίπτωση, αλλά και οι Άγγλοι έχουν εκεί αντιαεροπορικά συστήματα προκειμένου να καλύψουν τις δικές τους βάσεις. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια απειλή η οποία στρέφεται εναντίον των Άγγλων. Δεν ξέρουμε αν θα κλιμακωθεί η κατάσταση, δηλαδή θα έχουμε ένα Ιράν, το οποίο λέω ένα σενάριο, το οποίο θα δεχτεί μια πολύ μεγάλη, ένα μεγάλο ισχυρό στρατηγικό χτύπημα από το Ισραήλ. Μετά προφανώς και το Ιράν, και έχει προειδοποιήσει νομίζω ότι θα στοχοποιήσει και τους φίλους και συμμάχους υποστηρικτές του Ισραήλ. Τότε θα μιλάμε σίγουρα για ένα πιθανό χτύπημα στην εδαφική επικράτεια της Κύπρου. Πόσο εύκολο είναι να προστατευτεί η Κύπρος από ένα τέτοιο πιθανό χτύπημα? Εντάξει, η Κύπρος θα έπρεπε, έχει μείνει πίσω σε κάποια οπλικά συστήματα τα οποία νομίζω είναι ένα ζητούμενο απέναντι στην Τουρκία με αφορμή την απειλή της Τουρκίας και αντιεροπορικά, αντιβαλιστικά ή και θα έλεγα να το πάμε και ακόμη πιο πέρα. Νομίζω η ερώτηση θα τη συμπλήρωνα και θα απαντήσω. Το μήνυμα, το μάθημα που παίρνουμε εμείς πρέπει να πάρει η ελληνική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία από αυτόν τον οριμαγδό, από αυτό το μεγάλο αριθμό βαλιστικών ή πυράβλων ή κρούζ ή εξοπλισμένων ντρόουν, τα οποία ακολουθεί και η Τουρκία ως χώρα σαν αμυντική βιομηχανία το Ιράν, στο Αιγαίο ή στην Κύπρο ή στη Θράκη. Νομίζω αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο και πρέπει πλέον να στραφούμε, έχουμε στραφεί, νομίζω πρέπει να επιταχύνουμε τα βήματά μας, γιατί θα κληθούμε να απαντήσουμε και σε μια τέτοια περίπτωση και θα μιλάμε για ένα κορεσμό. Δηλαδή φανταστείτε τώρα 1000 επανδρομένα αεροσκάφη τουρκικά εξοπλισμένα που έχουν αυτή τη δυνατότητα να στραφούν σε στόχους στο Αιγαίο, στη Θράκη ή και στην Κύπρο. Είναι ένα ζητούμενο και πρέπει να επιταχύνουμε τα βήματά μας και τις ενέργειές μας να φτιάξουμε ένα θόλο σιδερένιο όπως του Ισραήλ να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Κάτι διάβαζα προχθές στα νέα ότι ετοιμάζουμε ένα διπλό θόλο προστασίας. Να γελάσω λίγο. Κοιτάξτε, είμαστε αστεία πολιτική ηγεσία, κύριε Καλόγερε. Με τον κύριο Βλάχο το έχουμε συζητήσει και όταν είχατε και στο στούντιό σας. Έχει μείνει πίσω η αμυντική βιομηχανία ελληνική. Δεν υπάρχει θέμα να το συζητήσουμε τώρα για άλλους λόγους. Πάντως, αφού τέλος πάντων αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να φτιάξουμε δικά μας συστήματα, νομίζω πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις συμφωνίες που έχουμε και κυρίως με το Ισραήλ, που έχει εμπειρία σε τέτοια συστήματα, τεχνολογία και τεχνογνωσία, ώστε να αποκτήσουμε. Και είναι κάτι που απασχολεί τους Τούρκους αναλυτές, πρέπει να σας πω, σε εκπομπές που κάνουν σαν τη δική σας, στην οποία λένε το τι μπορεί να επιφέρει για την άμυνα των νησιών και της Θράκης, αλλά και της Κύπρου, μία συνεργασία με το Ισραήλ. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, γιατί οι Ισραηλοί έχουν τέτοια συστήματα και μπορούν να μας εξασφαλίσουμε. Αφού δεν μπορούμε να τα παράγουμε, τώρα θα πρέπει να τα αγοράσουν. Με μίζα. Λοιπόν, όπως το είπατε τώρα, μπαρές η ιστορία αυτή με το Κυπριακό. Όλη αυτή η ιστορία των τελευταίων 24 ώρων απέδειξε ένα πράγμα. Και νομίζω ότι ο κύριος Βασιλιάδης μπορεί να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει μαζί μου. Πόσο γελίος είναι ο Γκουτιέρες και ο ΙΕ. Επειδή αναφέρεστε στην Κύπρο και υποτίθεται περιμένουμε από τον ΙΕ να λύσει το Κυπριακό. Υπάρχει ο ΙΕ. Εμείς σαν χώρα, σαν Έλληνες φορολογούμενοι, πληρώνουμε αυτούς τους τύπους εκεί πέρα να κάθονται στα πολυτελή γραφεία τους για να κάνουν τι. Τι έκανε ο Γκουτιέρες εκεί στη Γάζα, στο Ισραήλ, στο Ιράν. Τι έκανε κάτι και δεν το έχω καταλάβει εγώ. Κύριε Βασιλιάδη, εσείς το έχετε καταλάβει?
Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι έχω έναν τύπο του ΟΗΕ, ο οποίος μένει στην πολυκατοικία μου στη Θεσσαλονίκη. Ο άνθρωπος είναι δημόσιος υπάλληλος. Πηγαίνει το πρωί στην υπηρεσία του, δεν ξέρω πού ακριβώς είναι, και το μεσημέρι γυρίζει. Αυτό ξέρω κάνει ο ΟΗΕ, εμπράκτος, έτσι. Τώρα νομίζω ότι στο πολιτικό σκέλος είναι ιδιαίτερα αδύναμος ο ΟΗΕ και στο επιχειρησιακό εντελώς ανύπαρκτος. Δεν μπορεί να παίξει κάποιον ρόλο, νομίζω, επιχειρησιακά. Τώρα, από εκεί και πέρα, εμείς επαναλαμβάνω ότι μπορεί να έχουμε ενδεχομένως κάποια στέρηση σε ένα εξοπλισμό τύπου Ισραήλ, όπως έχει αυτούς τους στόλους κτλ. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω, επειδή ξέρετε, πάντοτε σκέφτομαι την Ελλάδα σαν το άκρο της Ευρώπης, ότι ό,τι και να κάνει η Ελλάδα, ακόμα και στο αμυντικό κομμάτι, θα πρέπει να το κάνει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν είμαστε ξεκάρφωτοι ακόμα και η Κύπρος είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα και το ενιαίο αμυντικό δόγμα που έχουμε Ελλάδα-Κύπρου, και αυτό θα πρέπει να το δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα θωραξιμένο απέναντι σε δεχόμενη τουρκική απειλή. Σας θυμίζω ότι η Κύπρος, από ό,τι ξέρω, στρατηγέ, δεν έχει καν αεροπορία. Δεν έχει αεροπορία. Ναι, αλλά αν περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσει την Ελλάδα και την Κύπρο, δεν ξέρω ποια Ελλάδα και Κύπρο θα έχουμε μετά από λίγο. Μα ο ΙΕ το πρόβλημα. Εμείς η μόνη προστασία... Μπορεί να πιστεύεις την ασφάλειά σας αυτό που λέτε Γερμανία, κύριε Βασιλιάδη. Η μόνη απειλή που δεχόμαστε, κύριε Καλόγυρε, είναι η Τουρκία. Δεν ξέρω τώρα, δεν έχουμε άλλη εχθρική χώρα. Εντάξει, πρέπει να έχουμε καλύτερη σχέση με την Αλβανία του Ράμα, αλλά σε κάθε περίπτωση... Η μόνη σοβαρή απειλή, μόνιμη, είναι αυτή της Τουρκίας. Αυτή η απειλή, εγώ θεωρώ ότι προφανώς η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική εξωτερική πολιτική και η ελληνική άμυνα το παίρνει σοβαρά υπόψη, αλλά πάντοτε θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι είμαστε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στο ΝΑΤΟ. Και στο ΝΑΤΟ. Όπως είναι κάτι, έκανα ένα λάθος, κύριε Βασιλιάδη, και πρέπει να το διορθώσω. Για να μην αδικήσω τον ΟΗΕ και τον κύριο Κουτιέρες, θέλω να επισημάνω ότι ο ΟΗΕ επετέλεσε το ρόλο του δίνοντας μία καρέκλα στον εξολοθρευτή των Ελλήνων ονόματι Γιώργο Κατρούγκαλο. Έτσι. Άρα τελείωσε ο ΙΕ. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο για τη Γάζα. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι για το Ιράν. Αφού έδωσε καρέκλα στον Κατρούγκαλο, φτάνει ο ρόλος του. Νομίζω άξιε ο μισθός του κύριου Γκουτιέρες. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Καλόγερο, να πω κάτι σε αυτό που είπε ο κύριος Βασιλιάδης. Είναι ευχής έργων να είμαστε κάτω από μία ευρωπαϊκή αμυντική ομπρέλα, όμως θα πρέπει να πούμε ότι τα ίμια τα χάσαμε όντας στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ. Και εδώ και τα προηγούμενα τρία χρόνια που υπογράψαμε διμερή αμυντική συμφωνία με Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή ΝΑΤΟ, και με Γαλλία, δηλαδή ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος ο λόγος να υπογράφουμε τέτοιες συμφωνίες, αφού υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, δεν έχει δικό της στρατό, δηλαδή δεν έχει δικό στρατό, δεν έχει πολιτική να χρησιμοποιήσει στρατεύματα, ενώ όσο υπάρχει το ΝΑΤΟ. Άρα θα πρέπει καταρχήν, αυτή τη στιγμή έχουμε μια τέτοια άμεση απειλή, να σκεφτούμε ότι είμαστε μόνοι μας. Και αν στο μέλλον δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή ομπρέλα αμυντική, βεβαίως και να είμαστε κάτω από αυτή την ευρωπαϊκή ομπρέλα, η οποία όμως πάνε και στην Ουκρανία. Διαθέτουν δηλαδή τέτοια μεγάλη δυτική αλληλεγγύη στην Ουκρανία, έφτασε μέχρι πού. Σου δίνω εξοπλισμού, σου δίνω χρήματα. Ποιο θα στείλει τακτικό στρατό να υποστηρίξει τα συμφέροντα της Δύσης? Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία χώρα που να έχει τη διάθεση να διαθέσει στρατεύματα για να υποστηρίξει τα συμφέροντα άλλης χώρας. Είμαστε μόνοι μας ως Ελληνισμός, εμείς και η Κύπρος. Γιατί ακούσατε τις Βρυξέλλες να πει τίποτα για την Αγία Σοφία που την κάνανε τζαμί? Ακούσατε τις Βρυξέλλες να πει τίποτα για το τουρκολιβικό μνημόνιο? Ακούσατε τις Βρυξέλλες να πει τίποτα για το τουρκοαιγαίο? Με συγχωρείτε, κύριε. Το μόνο που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Βρυξέλλες δηλαδή, αυτό εννοώ, είναι να βάλει και να κλείσει την Ολυμπιακή αεροπορία. Όχι. Έτσι. Δεν έκανε. Και να σαρώνει όλους τους ουρανούς οι τουρκικές αερογραφές. Κάνετε λάθος, κύριε Βλάχο. Άκουσε να δεις ποιο είναι το λάθος σου και πρέπει να το καταλάβεις. Το λάθος σου είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει άλλο ακόμη με πολύ μεγαλύτερο επίτευγμα. Ποιο είναι το επίτευγμα? Με ένα SMS. Από το κινητό σου να κλείνεις δουλειές δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκεί είναι η μαγιά. Ευρωπαϊκά πράγματα, γερμανικά πράγματα. Η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ένα μήνυμα έκλεινε δουλειές εκατομμυρίων ευρώ και δισεκατομμυρίων ευρώ και δεν έδινε τα κείμενα σε όλους εμάς τους Ευρωπαίους πολίτες. Γιατί η Ευρώπη είναι γερμανοκρατούμενη και πάνω απ' όλα είναι η Γερμανία και οι λαδιάριδες λαδωμένοι μηχανισμοί που εξυπηρετούν οι λαδιάρες Γερμανία. Απλά πράγματα. Τι είναι? Απλά πράγματα. Η Ελλάδα τι είναι? Ας την Ελλάδα τώρα. Λοιπόν, πάμε, κύριε Βασιλιάδη, σε εσάς. Μετά τα όσα γίνανε την Κυριακή, το Σάββατο το βράδυ, θέλω να μου πείτε, αλλάζουν οι σχετισμοί στην Ευρώπη?
αλλάζουν σχετισμοί Ευρώπης-Τουρκίας. Ποιος κερδίζει και ποιος βγαίνει χαμένος. Εντάξει, επειδή η Γερμανία είναι φίλη μου και το ξέρετε αυτό, και επειδή τους είπατε και λαδιάρηδες. Μα είναι λαδιάρηδες, ομολογούνε. Και νόμο για να λαδώνεις είχαν. Επίσημα σου λέει, στα τόσα, σε τόση πίσνα θα λαδώνεις ως το 100. Οι άνθρωποι κλέψαν όλο τον κόσμο, δεν πληρώσαν ένα ευρώ στην Ελλάδα για την Νοβάρτης, δεν πληρώσαν ένα ευρώ για τις Ζήμες, πληρώσαν στην Αμερική όμως για λογαριασμό της Ελλάδας. Ποιο λαδιάρηδες από τον Γερμανό πεθαίνεις, κύριε Βασιλιάδη. Καλά, είναι εντάξει, άτιμη τώρα, φάρα. Θα δημιουργήσουν και τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως εξοπλίζουμε. Πάντως, στους δείκτες διαφθοράς, η Ελλάδα είναι πιο πάνω από τη Γερμανία. Έτσι, εγώ δεν λέω. Γιατί αυτοί ξέρουν και κρύβουν κάτω από το Γάλλιο. Όχι, όχι. Έχει δίκιο ο κύριος Βασιλιάδης. Αναφέρεται στην ιστορία Χριστοφοράκου. Βεβαίως, έχετε δίκιο. Είναι πιο ψηλά η Ελλάδα από τους Γερμανούς. Και επειδή οι φίλοι μας οι Γερμανοί τώρα διάγουν. Είναι ο μόνιμος εχθρός της Ελλάδας και της Κύπρου. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, καταλαβαίνει λαθεμένα. Νούμερο ένα εχθρός της Ελλάδος και της Κύπρου είναι η Γερμανία και ταυτόχρονα σχεδόν στο ίδιο επίπεδο είναι και οι Άγγλοι. Υπάρχει απόφαση, υπάρχει απόφαση ελληνικού δικαστηρίου ότι ο Χριστοφοράκος χρημάτισε το Πασόκ επισημίτη με 1 εκατομμύριο ευρώ. Πού είναι ο Χριστοφοράκος? Στη Γερμανία. Θα τον αποζημιώσει σε λίγο. Με πλήρη κάλυψη της γερμανικής εξουσίας. Τον... Γιατί έτσι εκβιάζουν. Θα τον αποζημιώσει σε λίγο που θα έρθει στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε κύριε Βασιλιάδη, έχουν αλλάξει σχετισμοί στην Ευρώπη σε σχέση με Τουρκία και λοιπές χώρες. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει νομίζω κάποιο είδους στρατηγική, τουλάχιστον συγκεκριμένη στρατηγική απέναντι στο θέμα Ισραήλ, Γάζα, Χαμάς, Ιράν κτλ. Έχει περισσότερη άποψη, όπως είπατε προηγουμένως, σε σχέση με αυτά που γίνονται στην Ουκρανία και περισσότερη ανάμειξη για διάφορους λόγους. Και νομίζω ότι απλά το θέμα του Ισραήλ το κοιτάει. Εγώ δεν έχω δει σοβαρές παρεμβάσεις. Και επίσης, μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε προεκλογική περίοδο, κοιτάει ο κάθε πολιτικός το δικό του κόμμα, τη δική του καρέκλα και δευτερευόντως τι γίνεται έξω από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ πλαδαρή η ευρωπαϊκή πολιτική και η εξωτερική ευρωπαϊκή πολιτική πλην του θέματος της Ουκρανίας και αυτό γιατί οι σύσσωμοι ευρωπαϊκοί λαοί και τα ευρωπαϊκά κράτη είναι σαφέστατα κατά του δικτάτορα Πούτιν. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε ένα τελευταίο θέμα που στρατηγία μου έχει να κάνει με την Τρίπολη. Μίλησε ο κύριος Βλάχος πριν για το τουρκολιβικό μνημόνιο. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή στη Λιβύη και μπορούμε να δούμε βίντεο μόλις είμαστε έτοιμοι οι τοπικοί φύλαρχοι, οι φύλαρχοι μάλλον, τσακώνται μεταξύ τους πυροβολισμοί για το ποιος θα ελέγξει την Τρίπολη, την πρωτεύουσα δηλαδή της μισής Λιβύης. Στην άλλη μισή είναι ο Χάφταρ που εμείς φαίνεται ότι δεν έχουμε αναπτύξει τη σχέση που θα έπρεπε να αναπτύξουμε μαζί του. Και θέλω να μου πείτε την άποψή σας, τι γίνεται πλέον στην Τρίπολη της Λιβύης. Να δούμε παρακαλώ αν έχουμε και βίντεο από εκεί και σε όλη την οθόνη. Παρακαλώ στρατηγέ μου. Κοιτάξτε, υπάρχει η κυβέρνηση της Τρίπολης με τον Μπέιμπα πρωθυπουργό, ο φιλότοπος Μπέιμπα, ο οποίος ήταν ο συνεχιστής του προηγούμενου πρωθυπουργού, με τον οποίο υπέγραψε το τουρκολιβικό μνημόνιο η Άγκυρα. Λοιπόν, τώρα αυτές οι εξελίξεις δείχνουν αυτή τη στιγμή δεν μπορέσαν να λύσουν το πολιτικό θέμα να έχουν μια κυβέρνηση η οποία να ενώνει όλη την Τρίπολη, να είναι μέσα και ο Χαφτάρ και οι δυνάμεις του Χαφτάρ, δηλαδή της Δυτικής Τρίπολης. Νομίζω ότι ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη αυτή, γιατί ο Ντμπέιμπα διατηρούσε το θόκο του πρωθυπουργού. Δεν προχώρησε το στρατηγό, παρακαλώ. Ναι, στρατηγό, με συγχωρείτε. Δεν εκλέχθηκε μια κυβέρνηση συνολικής αποδοχής. Δεν λύθηκε το θέμα. Έχουμε δει περιπτώσεις. Θυμάστε, δικαστήριο της Δυτικής Λιβύης είχε βγάλει ως παράνομο το τουρκολιβικό μνημόνιο. Ο Ντμπέιμπα συνέχισε να συζητάει με τους Τούρκους. Αποφάσισε ότι δεν υπάρχει το θέμα της συνορεύουσας ζώνης κτλ. Λοιπόν, ο Χάφταρ είναι κάτω από την Αίγυπτο. Δεν μπορέσαν να φτιάξουν μια κυβέρνηση συνολική η οποία να αντιπροσωπεύει όλο το λιβικό λαό και νομίζω ότι είναι μια φυσιολογική εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν μια κεντρική κυβέρνηση συνολικής αποδοχής. Μάλιστα. Κύριε Βασιλιάδη, τι λέτε για να κλείσουμε με αυτό? Δεν το γνωρίζω το θέμα, κύριε Καλόγερη. Δεν έχω άποψη. Δυστυχώς. Λυπάμαι, δεν μπορώ να πω κάτι. Υπάρχει μόνο ένα πράγμα.
πρέπει η Ελλάδα τώρα, χθες, να επεκτείνει στα 12 μίλια κάτω από την Κρήτη για να τελειώνει με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη δεν το θέλει, γιατί δεν το θέλουν οι Γερμανοί, αλλά δεν με ενδιαφέρει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, δεν με ενδιαφέρουν οι Γερμανοί. Πρέπει να βάλει τα χωρικά μας ύδατα κάτω από την Κρήτη στα 12 μίλια για να σπάσει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Είναι υποχρεωμένος ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν μπορεί να σφυρίζει αδιάφορα. Δεν μπορεί να κάνει μπάνιο και να είναι τα 6 μίλια μόνο. Αυτή η δική μου άποψη. Αλλά νομίζω γενικά η διεθνής κοινότητα δεν το έχει αναγνωρίσει αυτό το... Με προβληματίζει. Δεν το έχει αναγνωρίσει. Προφανώς. Το τουρκολιβικό μνημόνιο, αυτό όπως το λέτε, νομίζω δεν το έχει αναγνωρίσει η διεθνής κοινότητα. Επί της ουσίας είναι αδρανές, είναι άκυρο κατά κάποιο τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος. Όμως δεν προχωράμε σε ριζική ανατροπή. Η επέκταση στα 12 μίλια σημαίνει ανύπαρτη. Εντάξει, τα χαρτιά και εσύ λες ότι είναι η σελήνη και το φεγγάρι δικό σου. Και ο Άρης, δεν έχει σημασία. Πες ό,τι θέλεις. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Γεραπετρίτης θα τολμήσει να υπογράψει συμφωνητικό με την Τουρκία για τα 6 μίλια και να νομοποιήσει τα 6 μίλια. Έτσι. Το λέω αυτό γιατί ακούω διάφορα πράγματα. Ελπίζω κάποιος να πει μέσα από τη Νέα Δημοκρατία στον κύριο Γεραπετρίτη, φιλάρα, φτάνει. Μέχρι εδώ. Εντάξει, είπαμε. Μέχρι εδώ. Έτσι. Στον κύριο Γεραπετρίτη, λοιπόν, γιατί ακούγονται διάφορα. Περίεργα. Κύριε Βασιλιάδη, και κάτι τελευταίο. Υπάρχουν εκλογές στα Σκόπια σε λίγες ημέρες. Το ΒΜΡΟ, από ό,τι φαίνεται, μεγάλο θα θέμα κερδίσει. Και μιλάμε τώρα ότι άπαντες εκεί λένε πως δεν... 24 Απριλίου είναι οι εκλογές. Άπαντες λένε πως δεν θα αναγνωρίσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Θα την καταγγείλουν και βγαίνει ο καταϊδρωμένος γερμανόφιλος πρόεδρος, ο κύριος Πενταρόφσκι, και όχι Πενταραόφσκι όπως το λένε μερικοί, Πενταρόφσκι, και λέει, σας παρακαλώ μην κάνετε τέτοιο πράγμα, θα καταστραφούμε, θα, φαίνεται καταστροφή. Όμως είναι σίγουρο πως βγαίνει το ΒΜΡΟ και λέει, Συμφωνία των Πρεσπών μαζί με τον Τσίπρα πήγαινε στον Κάλαθο να κρίσουν και θα έχουμε τους δικούς μας να παρακαλάνε και να λένε, τι ωραία είναι η συμφωνία, σας παρακαλούμε πάρα πολύ και να κάνουμε και εκστρατεία υπέρ του Πενταρόφσκι. Κοιτάξτε κύριε Καλόγερε, και ο Τσίπρας προεκλογικά έλεγε ότι θα καταργήσει τα μνημόνια και μετά πήγε ψήφισε κανένα 2-3 μαζεμένα. Ψήφισε κανένα 2-3 μαζεμένα. Άρα λοιπόν και αυτός του ΒΜΡΟ τώρα προφανώς για πολιτικούς και προεκλογικούς λόγους λέει... Πιστεύουνε, θυμάσαι τι έγινε το 18 και το 19 και το 20 εκεί. Και ο Τσίπρας πίστευε ότι θα χτυπάει τα ούλια και θα χορεύουν οι αγορές. Η μόνη διαφορά ότι εκεί να γύρει στα κεφάλια, γιατί αυτοί δεν έχουν λαδωθεί όπως λαδώθηκαν οι άλλοι το βράδυ των εκλογών από τους Αμερικανούς μέσα και τους δυτικούς και δεν φεύγαν από τη Βουλή. Αν δεν είχα πάρει ο καθένας εκεί το βαλιτσάκι του, με ό,τι περιείχε μέσα, δεν ξέρω τι λάδωμα είχαν. Μπορεί να είχαν λάδι, μπορεί να είχαν ρούχα, μπορεί να είχαν επιταγές, δεν ξέρω τι είχαν. Αλλά πάντως. Όλοι εκείνο το βράδυ μου λέγανε φίλοι μου βλάχοι των Σκοπίων, φεύγαν από τη Βουλή των Σκοπίων με κάτι χαμόγελα ενά και με ένα έτσι βαλιτσάκι σε εισαγωγικά και χωρίς ο καθένας που είχε λύσει τα προβληματάκια του και όσα χρόνια θα ζούσε και αυτός και η οικογένειά του. Εδώ αυτή η δική μας πιο τιμή. Κάποιοι όμως μάγκασαν το ΒΜΡΟ που είναι πατριώτες, δεν τα πήρανε. Δεν τα πήρανε. Όπως όταν πήρε και ο Καλόγερος από τους Γερμανούς που ερχόταν στη Θεσσαλονίκη και τον βρήκε και τον έβρισκαν τότε. Οι Γερμανοί λαδώνουν, οι Αμερικανοί λαδώνουν αρκεί να πετύχουν το σκοπό τους, κύριε Βασιλιάδη. Και εκβιάζουν. Εντάξει, το πρόβλημα δεν είναι αυτός που λαδώνει, αλλά αυτός που λαδώνεται. Και προφανώς υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Εσύ βλέπεις αλλαγή στην Ευρώπη. Βγαίνει το ΒΜΡΟ 24 Απριλίου και να είσαι σίγουρος ότι θα καταγγείλει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Να το περιμένουμε, να το δούμε. Δεν ξέρω, κύριε Καλόγερε. Δηλαδή, μόλις το πρώτο πράγμα που θα σου πει με Μακεδονία, δεν είμαι Βόρεια Μακεδονία. Τι θα κάνεις. Άμα θέλουν να την καταργήσουν μία αυτή, εμείς μας βολεύει 10. Ορίστε. Αν αυτοί θέλουν μία φορά να καταργήσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών, εμείς θέλουμε 10. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι η Συμφωνία. Ναι, αλλά εδώ οι Γερμανοί πιέζουν και οι Αμερικανοί. Θα κάνουμε και άλλη κολοτούμπα. Εμάς θα πιέσουν οι Σκοπιανοί. Οι Σκοπιανοί θέλουν να κάνουν την κολοτούμπα. Εμείς την κάναμε. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας, κύριε Καλόγερε, να το ξέρετε. Μας αγαπάνε πάρα πολύ. Να επισημάνω στο σκηνικό αυτό που περιέγραψε ο κύριος Καλόγερος και ο κύριος Βασιλιάδης, την πρόσφατη αλλαγή στάσης
της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη και του κυρίου Αλέξη Τσίπρα υπέρ των Αλβανών του Κωσόβου και σε βάρος της Ορθόδοξης Σερβίας. Έτσι. Ιουγκοσλαβίας. Εγώ θέλω να πω. Έτσι. Υπάρχει λοιπόν τεράστιο θέμα εκεί με το Κόσοβο, διότι τηλεφώνησε η Γερμανίδα Υπουργός Άμυνας και είπε θα αλλάξετε και θα είστε υπέρ των Αλβανών του Κωσόβου. Και αλλάξαμε. Σας και αλλάξαμε. Ακριβώς. Και το ομολόγησε, έτσι, κύριε Μπακογιάννη, ότι δέχτηκα πίεση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασιλιάδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Στους Γερμανούς ότι τους περιμένει μεγάλη πείνα. Ένας στους τρεις πεινάει. Ο γερμανικός λαός αγαπάει τον ελληνικό λαό και νομίζω είναι αμοιβαίος. Ναι, ναι, ένας στους τρεις πεινάει. Αυτό το είδαμε στο δίστομο. Ένας στους τρεις πεινάει. Εντάξει, επίσημη, επίσημα το είδαμε στο δίστομο. Επίσημα αποτελέσματα από τη Στατιστική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία των Γερμανών. Και από ό,τι στα φαίνεται, καλάβρητα. Το ένας στους τρεις θα γίνει σιγά σιγά ένας στους δύο. Και νομίζω έχει, ότι εδώ πληρώνονται όλα, όπως λέει ο Γιώργος Βλάχος. Σας ευχαριστώ, κύριε Βασιλιάδη. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Και τον στρατηγό, ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον κύριο Βλάχο. Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής εκπομπής. Να όπτε μπουν ο κουμούλ του Σανατάτη. Καλό βράδυ, με πολλή υγεία. Γεια σας. Τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, καταγεγραμμένα με ακρίβεια και αντικειμενικότητα από τον πρωτεργάτη τους, δημοσιογράφο Στέργιο Καλόγυρο. Για πρώτη φορά, ένα βιβλίο ντοκουμέντο για τον μεγάλο αγώνα του ελληνισμού και για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Μέσα από τις σελίδες του μαθαίνουμε συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια για την Μακεδονία που συντάραξαν το πολιτικό σύστημα. Διαβάστε λίγο ιστορία, το τι θα πει η Μακεδονία. Ξεδιπλώνονται όλο το παρασκήνιο και οι πολιτικές συγκρούσεις. Αναδεικνύονται οι αφανείς ήρωες που προσπάθησαν να αποτρέψουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια του ελληνισμού για τη Μακεδονία. Το βιβλίο που μαρτυρεί όλες τις αλήθειες. Η φωνή της Βεργίνα Τηλεόρασης και του Στέργιου Καλόγυρου που έγιναν σύνθημα σε κάθε άκρη της χώρας, σε κάθε άκρη του κόσμου. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Η Μακεδονία είναι μία, ήταν και θα είναι ελληνική. Παρασκήνιο, συγκρούσεις, αποκαλύψεις, παιχνίδια κατασκόπων. Λεπτό προς λεπτό, με συγκλονιστικές αφηγήσεις και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, όλα τα γεγονότα που άφησαν εποχή. Η ομιλία του Μίκη Θεοδωράκη στο Σύνταγμα, οι προβοκάτσιες, το ξύλο και τα χημικά μπροστά στη Βουλή, οι ξένες δυνάμεις και το αίμα των πατριωτών στις πρέσπες, ο ρόλος της Εκκλησίας, οι συνωμοσίες, η προδοσία ενός ολόκληρου λαού που ακόμη ζητά δικαίωση. Τα συλλαλητήρια που συγκλώνησαν την Ελλάδα. Μια πολυτελής έκδοση παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Παραγγείλτε το τώρα στο 211-853-63. Μόνο με 29 ευρώ. Σκοπιανοί δεν είναι Μακεδόνες, αυτό και μόνο αρκεί. Καλά, εσείς που είστε πιο ψηλά, διαβάστε λίγο ιστορία, το τι θα πει η Μακεδονία. Διαβάστε λίγο ιστορία, το τι θα πει η Μακεδονία. Η Μακεδονία είναι μία, ήταν και θα είναι ελληνική. Εδώ είναι όλα τα μνημεία, έχουνε κι αυτοί εκεί. Εδώ είναι όλα τα μνημεία, έχουνε κι αυτοί εκεί. Παγωθήκαν να μας πάρουν και μας προσβάλλουν σαν λαό. Θέλουνε πια να μας σαλτάρουν, να μας γυρίσουν το μυαλό. Θέλουνε πια να μας σαλτάρουν, να μας γυρίσουν το μυαλό. Σκοπιανοί δεν είναι Μακεδόνες, αυτό και μόνο αρκεί. Μασκαλιακή.
μες στα σχολεία. Μαθαίνετε αλήθειες στα παιδιά. Προσέξτε εσείς τα υπουργεία, δεν συγχωρεί αυτή η γενιά. Προσέξτε εσείς τα υπουργεία, δεν συγχωρεί αυτή η γενιά. Η Μακεδονία είναι μία, ήταν και θα είναι ελληνική. Εδώ είναι όλα τα μνημεία, τι έχουνε κι αυτοί εκεί. Εδώ είναι όλα τα μνημεία, τι έχουνε κι αυτοί εκεί. Παγωθήκα να μας την πάρουν και μας προσβάλλουν σαν λαό. Θέλουνε πια να μας αλτάρουν, να μας γυρίσουν το μυαλό. Θέλουνε πια να μας αλτάρουν, να μας γυρίσουν το μυαλό.